Το πλοίο τουρκική σημαία ξεκίνησε το ταξίδι του από το λιμάνι του νησιού μα με προορισμό την Τουρκία μεταφέροντα σχήμα ελαιοπυρήνα. Λίγο μετά τι 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου και ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Ζάκυνθο και την Κιλίνη, ανετράπη για λόγου που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Το πλοίο είχε 10 άτομα πληρώμα, όλοι οι Τούρκοι, εκ των οποίων οι 6 διασώθηκαν, ενώ μέχρι και τι πρωινέ ώρε του Σαββάτου αγνοείται η τύχη των υπολείπων. Ήταν πλήρω φορτίου, είχε αποπλεύσει από το νησί μα και το ναυάγιο είναι πιθανό να οφείλεται στη μετατόπιση του φορτίου. Επιτόπου έσπευσαν οι ισχυρέ δυνάμει του λιμενικού σώματο, καταφέροντα να εντοπίσουν σώα τα 6 από τα 10 μέλη του πληρώματο, τα οποία και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του νησιού μα, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτε βοήθειε. Το χρονικό διάστημα από τις 4 το ξημέρωμα μέχρι τις 6 και 30 το πρωί ελικόπτερο Super Puma διεξήγαγε έρευνες στην ευρύτερη περιοχή χωρίς ωστόσο να μπορέσει να εντοπιστεί κάποιος από τους αγνοούμενους. Ωστόσο, τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου ο καπετάνιος εντοπίστηκε και περισσενελέγη νεκρός από άνδρες της μονάδας υποβρυχίων αποστολών, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στη γέφυρα του μισοβυθισμένου τουρκικού φορτικού πλοίου.